Έτοιμη είναι η κυβέρνηση να παρέμβει αν απαιτηθεί για στήριξη των Κυπριακών τραπεζών στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Εν προκειμένου, έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Αυτό αναφέρθηκε σε χαιρετισμό του Υπουργού Οικονομικών που διαβάστηκε στο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους οικονομολόγους καθηγητές. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι οι τράπεζές μας είναι σε θέση να διαχειριστούν τις προκλήσεις. Η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στα διοικητικά συμβούλια των Κυπριακών Τραπεζών, ενώ κρίνει ότι τα σχέδια δράσης που έχουν εκπονηθεί για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης από υφιστάμενους και νέους επενδυτές είναι ρεαλιστικά. Ο Κίκης Καζαμίας διευκρίνησε ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών θα πρέπει να επέλθει από τον ιδιωτικό τομέα και η παρέμβαση του κράτους αποτελεί έσχατη επιλογή. Στο σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Οικονομολόγων Καθηγητών και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, αναλύθηκαν τα καυτά οικονομικά θέματα των καιρών και εκφράστηκαν απόψεις από τους ειδικούς. Εισήγηση και από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με θέμα την κρίση του δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν λειτουργήσαν πάντα σωστά οι ίδιοι αξιολόγησης. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να τους ρίξουμε το φταίξιμο για το τι έκαναμε μόνοι μας ουσιαστικά όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών στην ομιλία του τόνισε ότι τα νέα δεδομένα στην Ευρωζώνη και ειδικά στην Ελλάδα προϊονίζουν ένα ακόμη πιο αρνητικό περιβάλλον στην οικονομία. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να υποχωρήσει τους ερχόμενους μήνες, δημιουργώντας τεράστια και ανυπέρβλητα προβλήματα. Το σεμινάριο τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας.